Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Εμμανουήλ. Εις το όνομα του Πατρός. Αμήν. Καλύπτησαν αμαρτίες. Κύριεται ο δούλος του Θεού Εμμανουήλ, ο Νεοφώτιστος. Φραγίδι, κορεάς, φραγίδι. Την δε επιστρεπτικός παρά ό,τι σάρμασι πρωτισασύνωσεν επεύρους διαγράψας το αίτη των όπλων διό Χριστό ασώμεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Ράουδος εις τύπον του μυστηρίου παραλαμβάνεται το βλαστόγαρ προκρίνει τον ιερέα της τυρεβούσι δε πρώην εκκλησίαν ίνεξήθησεν ξύλο σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Ισακίκο ακύριε της οικονομίας σου το μυστήριο κατενόησα τα έργα σου και δόξασα σου την θεότηταν. Τόση κατά πάντα λόγων και το πήρεις δώσον με τα πείσαντα και υπερυψούνται το πάση ζωήν παρέχον πνεύμα Παναγίων εις τους αιώνας που κερυματώσε δημοσίων του πιδρόμιων αλλά διχόντι δροσοβόλο πνεύματι πυρίσινοντες έψαλλον ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός ευλογείτε παιδες της Τριάδος της Αριθμή δημιουργών Πατέρα Θεών υμνείται σωσί κατά βάντα λόγων και το πυριζόσε. Πραγματικά κύριε Πόγια, έχει αξία και νόημα το ποίημα που γράψετε για τον εγγονό. Σίγουρα μεγαλώνοντας και βλέποντας σήμερα το βίντεο που βαφτίζεται το εγγονή σας, θα το ακούσει και πραγματικά θα πει ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το όμορφο στίχο που γράψατε για τον εγγονό σας. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν και πάνω απ' όλα εύχομαι να είναι υγιέστατο το παιδί, να μεγαλώσει και αυτό να κάνει οικογένεια. Όπως, γιατί εγώ πάνω απ' όλα είμαι μέρα ευχαριστημένος που έφτασα τώρα 85 χρονών και έχω 16-17 χρονών δυσέγγωνα. Είχα ένα θείο και πέθανε πριν μερικά χρόνια, είχε κάνει 3 τρισέγγωνα.
ήταν του πατέρα μου γαμπρός, του πατέρα, την αδελφή της μάνας μου είχε πάρει, την Αντιμάχια. Είχε κάνει 3-4 έγκονα. Η μακροζωία αυτή οφείλεται βέβαια και σε ορισμένες κινήσεις και διατροφές του ανθρώπου κλπ. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε πει ούτε τσιγάρο και καφέ καλά καλά δεν έπινε. Η δουλειά του ήταν να φτιάχνει μερικά άρωτρα, τα ξύνελα άρωτρα που είχαμε τότε, αλλά τώρα έτσι ήταν δηλαδή. Και έφεραν στους αντιμαχίδες τώρα για να μην κάτω μέσα στον κόπο, τους ψευτομπάλουνε τα άρωτρα εκεί πέρα και κάνανε ζευγάρι. Αυτή ήταν η δουλειά του. Πάει στο καφενείο, να πιει ένα καφέ στο σπίτι, ούτε με πιωτά να κατέφτει ούτε τίποτα. Πέθανε γύρω στα 96-97 χρόνια. Λεγόταν Πέτρος Κακίβελης. Ο γιος του είχε αφήσει εγγόνια για δισέγγωνα και από αυτά τα δισέγγωνα... Πολύ γερή μνήμη κύριε Πόγια, όλα τα θυμάστε. Τα παλιά όλα τα θυμάσαι. Το τι έκανες χθες και το αυτά μπορεί να μην το θυμίσεις. Από το τόσο πανηγύρια, από το τόσες εκδηλώσεις που έχετε παίξει για να χορέψουν και να διασκεδάζουν, σήμερα πιστεύετε θα ξεχωρίσει η μουσική που θα παίξετε σήμερα για τον εγγονό? Όχι και τόσο δεν είναι, γιατί συνήθως αυτά εγώ μπορεί να θέλω να παίξω κάτι διαφορετικό που λέει ο λόγος, αλλά πρέπει να συμμετέχουν και οι άλλοι, γιατί είναι οι άλλοι δυο μουσικοί συνάδελφοι. Και τα τραγούδια που σας είπα αυτή έγραψα, μόνο ένας θα παίζει, ο οποίος έπαιζε το λόγο του μαζί μου όταν τα γράψαμε. Ο άλλος ο Μανώλης δεν έγραψε και δεν έπαιξε τότε, ήταν μέσα στην καραντίνα. Και τα δύσκολη μεταφορά για να μην ταμώνουμε σμίγουμε και όλα. Έρθει ο μπαμπάς. Κάθε χρόνο, εγώ κάθε χρόνο πάλι παίζω στη γιορτή της γυναίκας. Κάθε χρόνο 24 Ιουλίου, της Αγίας Χριστίνας. Ο μοναδικός που κάνει. Παλιά κάναμε και γιορτές στα σπίτια, το Αγίου Αντωνίου. Τώρα ο μόνος που κάνει στο νησί, δεν πιστεύω άλλος. Στο νησί να κάνει γιορτή της γυναίκας του με όργανα και τέτοια πράγματα. Άρα δηλαδή έχει μείνει ένας μερακλής μας λες. Έχει κάνα δύο-τρεις ανθρώπους, έχει μερακλήδες. Αλλά μόνο να μαυρεθεί το πανηγύρι, αν καλεσούσε κανένα γάμο. Ο κύριος Κουσπακίδης όπου έρχεται για εκεί μας έπαιξε. Ο Κουσπακίδης είναι το παριθμόν ένα. Το έχει στο αίμα του άνθρωπος. Έχει ένα χρόνο μας έτσι λόγω της πανδημίας. Ναι, της πανδημίας. Είναι και η ηλικία του πια παραπάνω, μεγάλη στεναχωριέται. Είμαι σίγουρη πως στεναχωριέται που δεν μπορεί να έρθει. Κάθε χρόνο τα γιορτή τον παίρνει τηλέφωνο ο παπάς εδώ την ώρα που έχουμε το πανηγύρι και μας ακούει και μας θέλει να ευχαριστήσει. Καλός φίλος ο Δημήτρης και καλός πατριώτης. Πες μου και δύο λόγια σήμερα για τον εγγονό που σήμερα βαφτίζεις. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να τον δω να ακολουθεί την... αυτό που εσύ ξέρεις να παίζεις πολύ καλά τα όργανα σου. Αυτό είπαμε τώρα εγώ, επειδή υπήρχε στην οικογένεια και όχι μόνο σε μένα, υπάρχει στην οικογένεια των Πόγιδων το θέμα του γονιδιού της Μερακλωσίνης, ας πούμε. Γιατί της Άννας Καραμπεσίνης η μάνα ήταν αδερφή του παππού μου, αυτόν που έχω το όνομα, Πόγιας Μανώλης. Ήταν αδερφή του, η μάνα της Καραμπεσίνης, το ομολόγησε και η ίδια η Καραμπεσίνη στο βιογραφικό της που την παρακολουθήσαμε μια μέρα. Και τον πατέρα μου ήταν πρώτο ξαδέρφη. Εξού και πήγα στη Ρόδο να αποτίσουμε το φόρο τιμή για την αυτή που κάναμε το μηνά του Φεταντίνου και είπα θα του και το έφαγα την άλλη μέρα. Ναι, εκεί είμαστε, είχε συγκλονίσει εδώ στο νησί ναι, Δισκό. Ναι. Πραγματικά στεναχωρηθήκαμε όλοι. Ευχηθήκαμε να είσαι καλά. Εύχομαι. Αυτά είναι φυσικά πράγματα και από το Θεό. Ωραίες όσο και θα ζήσεις. Πότε είσαι έτοιμος για να πάει να τον ανταμώσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι το θέλημα του Θεού, εκείνος ξέρει. Εύχομαι το μικρό, αν έχει την κλίση, ενώ ο γιος μου ήταν αυτός, δεν ασχολήθηκε με τα όργανα, ασχολήθηκε με τα ηλεκτρονικά, είναι ηλεκτρονικός. Τι να κάνουμε τα άλλα, είναι κορίτσια, κανένα από αυτά. Η μεγάλη εγγονέ πιάσε, πήρε μια δόση αρμόνιου, το μετά παράτησε. Μακάρι, μακάρι να το δούμε αυτό στον δικό σου εγγονό. Αν έχει την τάση και την αγάπη του οργάνου, αλλά κάπου πρέπει να ακούσει και τα ακούσματα για να το προσεκτήσουν. Άρα να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου και να ξεκινήσεις από τώρα να τον βάζεις να παίζει. Άμα μεγαλώσει λιγάκι. Και τώρα που το φέρνει στο σπίτι η μάνα του κάτω, γιατί μένω κάτω από το σπίτι που μένω εγώ μου, στο Ισόγειο. Το φέρνει για να το πιάσω το σαντούρι για το πούτσο. Δεν γύριζε να δει πουθενά από το μάτι του στο σαντούρι πάνω. Είδες. Φαίνεται παράξενο ο ήχος.
Άρα θα συνεχίσει η φλέβα της μουσικής μας. Εύχομαι. Και για καλό δικό του και για τον τύπο. Γιατί το όργανο που τα πρώτα είναι τώρα που τον βγάζουμε λεφτά. Εντάξει, βγάζουμε λεφτά στην άγγη. Το όργανο είναι αγωγός της ψυχής. Το λέγει μόνο του, ψυχαγωγία. Κάθε σπίτι πρέπει να... Κάθε άνθρωπος πρέπει να, να έχει ένα όργανο να ασχολείται. Έστω και δεν είναι ανάγκη να πας να παίζεις στα γλέντια στους γάμους. Και αν το μάθεις και το παίζεις, η δεύτερη η κόρη του γιού μου πήγαινε μια δόση για να μάθει κιθάρα. Μετά πόλησε. Τώρα βγαίνει η δημοσιογράφος που το είπα την άλλη φορά. Έχεις γράψει ένα έτσι στα γρήγορα ποίημα για τον εγγονό που θα το διαβάσεις μετά τη βάφτισή του. Μπορεί να μας το πεις λιγάκι, να το ακούσουμε κι εμείς. Αυτό ήταν ένα του λεπτού δηλαδή. Ήταν στο λεπτό, ένα μισή λεπτό ιστορία. Για να τα ακούσουμε κι εμείς. Θα λέει ο καθένας ευχές τους νονούς, ξέρω εγώ. Κάτι θα πω και εγώ για το μικρό. Να, γιατί κάποια στιγμή δεν θα είμαι στη ζωή πια εγώ. Άμα το ακούσουν και το πούνε, γιατί αυτό είπε ο παππούς σου. Την ώρα που βαφτιζόσουν, δεν θα καμαρώσει το παιδάκι. Θα καμαρώσει. Θα καμαρώσει σίγουρα όταν καταλάβει και την αξία του ποίηματος. Λέω, Μανώλης Πόγιας το όνομα, Υιός του Γεωργίου. Παίρνεις με αυτό το βάπτισμα τη χάρη του Κυρίου. Βαπτίστης και είσαι χριστιανός και τώρα και στο μέλλον. Προστά την άχεις τη ζωή, τη χάρη των αγγέλων. Να μοιάζεις και του πάπου σου που παίρνεις την αράδα. Δηλαδή παίρνεις τη σειρά, ακολουθείς. Να υμνείς Χριστό και Παναγιά και την Αγιά Τριάδα. Με την ευχή μου και πάντων τον Αγίο. Κύριε Πόγια, καλημέρα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Γιώργο και στα Μαυροκάμπια, όπου σήμερα είναι μεγάλη χαρά για σας, γιατί σήμερα βαφτίζεται ο εγγονός, όπου θα ακολουθήσει τη συνέχεια του ονόματος του ένα και ξεχωριστού κυρίου Πόγια. Ο κύριος Πόγιας γνωρίζουμε όλοι μας ότι είναι ένας οργανοπαίχτης με πολλά έτσι όργανα να γνωρίζεται. Πείτε μας δύο λόγια. Να σας πω, ο πατέρας μου έπαιζε βιολί. Μιλάμε για το 1900, εγώ είμαι γεννημένος το 1938, ο πατέρας μου έπαιζε λίρα. Έτσι από την αντιμάχη, αντιμαχή της την καταγωγή, παντρεύτηκε τη μάνα μου στα σπενδιού, έπαιζε λίρα στους γάμους. Αργότερα όμως εξελίχθηκαν τα βιολιά, επί Ιταλίας βέβαια αυτή η ιστορία, και παράτησε τη λίρα και πιάσε βιολί. Όταν μεγάλωσα και εγώ και πήγα 13 χρόνια έφυγα από το σχολείο που τελείωσα, μου λένε να μάθεις το βιολί. Ήθελα να μάθω βιολί, η μάνα μου δεν ήθελα, τέλος πάντων ο πατέρας επέμενε. Ας το παιδί να μάθει και για μια δουλειά που θα του βοηθά. Ήθελα να το γυρίσω το βιολί, έπιασα στην αρχή και έπαιζα, ήθελα να το γυρίσω, είμαι αριστερόχερος. Όλες μου τις δουλειές κάνω αριστερόχερο. Λέω να το γυρίσω γιατί δεν μπορώ να το λέω πατέρα. Όχι, δεν το γυρίζεις το βιολί, δεν θα λέει ο κόσμος. Και κουτσά στραβά έπαιζα κανένα δύο μήνες, δηλαδή σαν μαθητευόμενος. Έπαιζα όμως και τώρα, σήμερα γύρω που έμαθα το παίζω και τώρα. Και αργότερα πια αγόρισα από έναν θεοσυγχωριστόν, πέθανε, ζιά ήταν, ο Βαγγέλης ο Κούρος, ένα κορδεωνάκι που είχε μικρό, το πήρα, αλλά επειδή είχα τη γνώση λίγο του βιολιού, νύχτα από τη ζιά, με νερά τότε, με χτες, μόλις ανέβηκα από τη, ήταν σε ένα μήλο, μόλις ανέβηκα από πάνω στην πλατεία, το βάλα στο νόμο μου το κορδεωνάκι, και μέχρι να πάμε στο σπίτι από τη ζιά στον ασώματο πέρα, έπαιζα το τραγούδι που μάθαινα τότε, μια μικρή χωριά τον Πούλα, ένα καλαματιανό ήταν από τότε. Το έπαιζε στο ακορδεό. Μετά πήγα στην Αθήνα, δούλευα σε ξενοδοχείο. Λέω να πάω στη σχολή να το μάθω καλά το ακορδεό. Πήγα μέχρι και στο Εθνικό Οδείο, γνώρισα τον Μανώλη τον Καλομύρη, ο γενικός διευθυντής του σχολείου του Οδείου τότε, του Εθνικού Οδείου. Με άκουσε ο άνθρωπος, μου λέει, πολύ καλός είσαι, μου λέει, αλλά αυτά μου λέει ξέχασα το. Τώρα τα δάχτυλα και τα χέρια έχουν σειρά στη θεωρία. Πάμε αλλιώς. Ναι, δεν πειράζει. Πόσο καιρό λέω, θέλω να τελειώσω από εδώ. Μου λέει αυτό θέλει 4-5 χρόνια. Λέω είναι πολλά και εγώ είμαι φτωχός. Πολλά χρόνια και θα αναβοηθήσω την οικογένεια. Να σε στείλω, μου λέει, σε ένα φίλο μου να μάθεις το ακορδεό μένοντας βέβαια θεωρίας πάλι το ίδιο. Και μου λέει εκείνος ένα χρόνο να σε βγάλει, μου λέει. Πραγματικά με άκουσε ο άνθρωπος εκείνος, μου λέει εγώ σε ένα χρόνο σου δώσω πτυχίο.
αλλά δεν κάθισα πολύ καιρό, έκανα 3 μήνες μαθήματα, 3,5 μήνες. Αυτό που έμαθα από τότε τη μουσική, με βοήθησε όμως η θεωρία εκείνη που δεν έπρεπε να την ακολουθήσω, αλλά με τη συνέχεια της οικοδομής τώρα κουρασμένος και αυτό. Αλλά με βοήθησε γιατί αργότερα, όταν ήταν να γίνουν τα Ιπποκράτεια το 1979, κοιμήθηκε ο πρώην Μητροπολίτης μας, ο Ναθανέλ, αν θυμάσαι, το 1979. Και μου είχε πει ο πρώην Δήμαρχος, μου λέει να πάμε να πάρουμε κάνα σαντούρι, γιατί το Αρκορτή μου λέει δεν είναι παραδοσιακό, δεν το ξέρω. Πάμε να βρεις, μου λέει, ένα σαντούρι, ξέρεις κανένα, έχεις την Κάλυμνο, κάποιο κατασκευάζει. Και πήγα και το βρήκα τον άνθρωπο, το έδωσε, μου λέει ο Δήμαρχος, λέει σε ένα μήνα θα το πληρώσουμε. Ξαφνικά κοιμήθηκε ο Ναθανέλ αυτός, αναβλήθηκαν τα Ιπποκράτεια και δεν το πλήρωσε ο Δήμος το σαντούρι. Εγώ όμως από ντροπή, λέω δεν είναι δουλειές αυτές τώρα, ολόκληρος Δήμος, του λέω ο Δήμαρχε δεν έχει 26.000 να πληρώσει ένα σαντούρι. Θα το πάρω εγώ, του λέω μετά. Και το πήρα εγώ, αλλά και τους είπα και εγώ, άμα θα το πάρω θα με πληρώνετε μετά. Ήρθε και το πράγμα, έτσι έμαθα και το σαντούρι, έβγαλα και ένα μαθητή. Όταν ανοίξαμε το παραδοσιακό εργαστήρι στο Δήμο, το πνευματικό κέντρο, ας είναι καλά ο Νίκος Κανταρτζής, αυτός είχε τη θέληση να ξεκινήσει το παραδοσιακό εργαστήρι. Μαζί ξεκινήσαμε με τον Θανάση, ο Θανάσης τη φιλαρμονική και εμείς το παραδοσιακό εργαστήρι. Σε ένα χρόνο ένας πέθανε τον εμπαρτός, ήθελε αύξηση με αυτή και δεν μας δώσανε. Και έτσι παρατήθηκε το παραδοσιακό εργαστήρι, αλλά εγώ έτσι στο σπίτι μου συνεχίζω, έχω τώρα ένα μικρό μαθητή με το σαντούρ. Παίζει πάνω από 5-6 τραγουδιά, κάνα δυο μήνες. Σε ποια ηλικία πήγατε μετανάστες στην Αυστραλία για να παίξετε και εκεί, για να σας ακούσουν? Πήγα και στον Καναδά το 80. Στον Καναδά πήγα στο 80 με τον Γκαβρίλη τον Αίμνη, στον κύριο Ναρφώτη. Το Μάιο μήνα, το 96, πάλι το Μάιο μήνα πήγαμε στην Αμερική, στο Λάγκαστερ, γιατί εκεί έχουμε πολλούς πατριώτες. Και μετά από το Λάγκαστερ πια το 98 πήγαμε Αυστραλία το Δεκέμβριο μήνα. Χαρήκανε που σας είδαν εκεί? Ναι, μας είδαν πολύ καλά οι όλοι πατριώτες. Σκιζόταν ποιος θα μας πάρει να μας ταΐσει, να μας γυρίσει. Μαλώνανε πολλές φορές μεταξύ τους, παραξηγούνταν. Γιατί να πάω σε εκείνο και να μην πάω σε... Είναι μερακλείδες? Υπάρχουν μερακλείδες εκεί ακόμα. Εδώ έχουν μείνει. Και τα νέα παιδιά μαθαίνουν χορούς. Αφού στο πρίσβα να πάνω και μια κοπέλα που έχει πάρει πατριώτη μας από τη Ζία. Έκανε χορούς, έκανε δασκάλα χορού για τα παιδιά. Έχουν μείνει μερακλείδες εδώ στο νησί? Υπάρχουν. Τώρα πια εδώ στο Ασπεντιού η ηλικία μου έχει μερικά παιδιά που ασχολούνται ακόμα να φάνε, να πιούνε. Καλή ώρα σαν τον Γιάννη τον Μπάρκα, ο Γιάννης ο Μπάρκας. Ένα από τους καλούς Ερακλείδες από παλιά, δηλαδή όχι μόνο τώρα, αλλά και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Κύριε Πόγια, βλέπω ότι στο χέρι σας κρατάτε ένα χαρτί με ένα ποίημα ότι και στα γρήγορα που έχετε γράψει. Ένα μικρό χαρτί. Για να μας το πείτε. Ναι. Τώρα μετά το βάπτισμά του θα το διαβάσω με το κοσμικό και τα παιδιά και οι θείοι κοινωνίοι. Λέω Μανώλης Πόγιας το όνομα, Υιός του Γεωργίου. Παίρνεις με αυτό το βάπτισμα τη χάρη του Κυρίου. Βαπτίστης και είσαι χριστιανός και τώρα και στο μέλλον. Προστάτη να έχεις τη ζωή, τη χάρη των αγγέλων. Και μετά λέω και από πίσω. Να μοιάζεις και του πάπου σου που παίρνεις την αράδα. Να υμνείς Χριστό και Παναγιά και την Αγιά Τριάδα. Με την ευχή μου και πάντων τον Αγίου, ο παππούς Μάνος. Αυτό το γράψατε τόσο γρήγορα στα άλλα, τι ποίηματα έχετε γράψει εκεί? Έχω γράψει πολλά. Αν πω ότι σε ποίηματα, σε τραγουδιστική μορφή, ας πούμε. Στα τόσα ποίηματα όμως που έχετε γράψει, ναι. Αυτό εδώ ξεχωρίζει. Ναι, είναι πια για τον μικρό. Είχα γράψει και πέρσι, το είχαμε κάνει και στα Ιπποκράτεια, το τραγούδι για την Κο. Ένα τραγούδι για την Κο. Εκείνο είναι γύρω στις 40 στροφές. 40 ή 45 στροφές. Εξυμνώ το νησί μας. Η αγάπη μου, γι' αυτό και δεν έφυγα εγώ, το αγάπησα το νησί. Δεν ήθελα να πάω στη ξενιδιά. Πήγα βέβαια, έπαιξα και γύρισα. Αλλά να πάω μετανάστες με αυτόν, παρόλο που τη φτώχεια τότε, δεν ήθελα να. Μου φαινόταν πολύ ωραία. Παρόλη τη φτώχεια που ήταν. Και έμεινα. Ασχολήθηκα με την αυτή
Δούλεψα και στην Αθήνα σε ξενοδοχείο, ήμουν 2 χρόνια το μικρό, το 54-55. Από το 54 όμως ασχολούμαι με τη μουσική. 54 πρώτο έκανα πρωτοβλέντη στον προφήτη Ήλια δίπλα σε μια μάντρα. Αραβωνιαζόταν μια τσοπανοπούλα, η οποία ήταν ο γαμπρός στον Καναδά. Και πήγαμε και παίξαμε στη Νύφη. Και μετά από 2 ώρες έφυγε η Νύφη και πήγε έφυγε και το γαμπρό στον Καναδά. Και πήρα το πρώτο μεροκάμα του 50 δραχμές εκεί, το Φεβρουάριο του 54. Σε λίγα λόγια, μπορεί να πήγατε να γυρίσετε όλη την Ελλάδα 20 ξεχωρίσεις. Όχι μόνο για μένα, και άλλοι πολλοί το ξέρουν και το αγαπούν. Το νησί μας προσφέρεται, να βλέπεις και η παγκοσμιοποίηση και σήμερα έχει επιφέρει ειδικά, όχι μόνο σε εμάς. Μπορεί να έχει τα καλά της, αλλά έχει και πολλά μείω. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη ομορφιά. Έχω γράψει για την παγκοσμιοποίηση τραγούδι. Πες μας έτσι λίγο, ένα στίχο. Η παγκοσμιοποίηση έφερε αυτό το χάλι. Να ελπίδα μόνο ο Θεός, ελπίδα μόνο ο Θεός για να μας σώσει πάλι. Αυτή είναι η πρώτη στοχή. Κύριε Πόγια, να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, να έχετε αρκετά χρόνια και να μας δίνετε αυτά που μας έχετε δώσει μέχρι τώρα. Όσα, ό,τι μπορώ ακόμα και όχι μόνο εγώ, πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα και εγώ δεν τα έκδοσα και είναι λάθος μου και μου το είπε ένας Αθηναίος άνθρωπος. Γιατί είχα γράψει βλά από τον 92 το πρώτο τραγουδί που πρωτόγραψα. Και επειδή είχα ένα ίντερνετ στην Καρτάμενα να βγαίνει και ασχολούμαι εκεί, μπήκε ένας κάποιος να κάνει email στο κομπιούτερ και είδε ότι είχα μια μεγάλη φωτογραφία με τον Γαβρίλη, τον Γιώργιο Σκαφαγιωτάκη και εγώ που κάναμε τον πρώτο δίσκο του Σκαφαγιωτάκη με τον Βοναπάρτη. Και είδε τη φωτογραφία και μου λέει ποιος είναι αυτός εδώ που παίζει σαν τούρα. Λέω για κοίταξε τα, με κοίταξε μετά, μου λέει α, εσύ είσαι. Λέω ναι, μόνο αυτό δεν έχεις γράψει τραγούδια. Δεν έχω γράψει. Και τι τα κυκλοφόρησες. Όχι. Μου λέει λάθος. Αυτά τα κυκλοφορήσεις γιατί είναι η έμπνευση αυτή δεν είναι από σένα, είναι Θεός αυτή. Ο Θεός σου την έχει δώσει τη χάρη για να τα γράψεις και να τα δώσεις στον κόσμο, να τα μεταδώσεις. Να τα ακούσει ο κόσμος, να τα αγαπήσει και να δημιουργούν κι άλλοι εκτός από σένα σε αυτά τα θέματα. Σήμερα κύριε Πόγια θα χορέψουμε τον πρώτο χορό με τον εγγονό μαζί. Λέμε να κάνουμε ένα τραπεζάκι εδώ πάνω, στην διάπανο εδώ. Το να χορέψω και τώρα εγώ με τα πόδια μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχω. Κρατώντας τον εγγονό θα σου δώσει δύναμη. Μπορεί να το κάνουμε έτσι για έσχημα και τυπικά. Μια βόρτα, μαζί με τους γονείς. Κύριε Πόγια, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ. Και να το χαίρεστε. Δηλαδή στις χαρές των ανθρώπων. Πολλές φορές μεταδίδονται οι δίκρες, αλλά είναι απαραίτητα. Αυτά όλα είναι εκατομμένα. Στη ζωή είναι όλα. Όλα. Μέχρι μια ματινάδα που έχουν βγάλει και λέω ότι ως και ο Θεός που είναι Θεός, λάθη έχει κανομένα. Γιατί τις πίκρες με χαρές θα έχει ένα εκατομμένα. Κύριε Πόγια, καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για σένα, όπου σήμερα βαφτίζεται ο εγγονός, το όνομα που θα συνεχίσει, το μεγάλο όνομα του δικού μας οργανοπαίκτη. Πες μας 2 λόγια πώς νιώθεις σήμερα. Νιώθω μια μεγάλη εγκαλίαση, γιατί στα χρόνια μου είναι μεγάλα τώρα. Πάω περπατώ στα 85 και φανταστείτε τώρα έναν παππού στον 85 χρονών να κάνει εγγονάκι 7 μηνονάδα βαφτίζεται σήμερα, πόσο αισθάνεσαι ωραία. Μακάρι και όλος ο κόσμος να φτάνει για σε αυτές τις χαρές. Εγώ δόξα τω Θεώ, είμαι υπέρ ευχαριστημένος. Θα θέλατε έτσι να ακολουθήσει την δικιά σας χαρά, όπου κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει εδώ στο νησί ότι ένας οργανωπαίκτης σαν και εσάς έχει αφήσει όνομα, μας έχετε κάνει στα πανηγύρια να διασκεδάσουμε. Θα ήθελες έτσι ο εγγονός να το ακολουθήσει. Αυτό πια έγκυται στη χάρη του Θεού να έχει, το έχει πλουτίσει με το γονίδιο το ταλέντο, ας πούμε, να έχει την έλξη προς τη μουσική. Πάντως δείχνει από τώρα, γιατί του έχουν πάρει ένα μικρό πιανάκι να το ασχολείται την άλλη, και παίζει και με τα πόδια σαρτάει απάνω, λέει, με τη χαρά του.
σημαίνει ότι υπάρχει λίγο το ίδιο. Αλλά μπορεί του χρόνου να δούμε όταν θα είναι 1,5-2 χρονών δηλαδή, να είναι δίπλα σου και να αρχίζει να παίζει το όργανο. Αν είμαι ζωντανός παντός και μπορέσω και φτάσω στα 5 του χρόνια, στα 6, στα 6 χρόνια και πέρα θα το βάλω τα όργανα μου. Θα καταλάβεις ότι έχει... Κανένας δεν είναι θεός αυτός μουσικός. Όλοι με τον αγώνα τους και με τη θέληση και την αγάπη στα όργανα, όχι μόνο και όλες τις δουλειές. Όταν μια δουλειά την αγαπήσεις, την κάνεις καλά. Εάν την κάνεις διστακτικά, επιπόλαια και λες απ' έξω τώρα, δεν φέρνεις αποτελέσμα. Εσείς δηλαδή... Εντάξει, εγώ η πείρα των χρόνων τώρα, με έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορώ να σου πω ότι τη μελετώ ακόμα τώρα, παρόλο που παραδίδω και μαθήματα σαντοριού σε ένα-δυο παιδιά. Καταλαβαίνω ότι μου κάνει ανάγκη να φτιάξω κάτι, γι' αυτό έχω γράψει και 34. Τώρα τελευταία 4 τραγούδια. Παλιά έχω πολλά γραμμένα. Αλλά αυτά τα 3-4 τα ηχογράφησα σε ένα συντή και τα έχω. Άρα συνεχίζεις να γράφεις, συνεχίζεις αυτό το έργο για μένα. Εμένα τώρα στη ζωή, για να είμαι ειλικρινής, η γυναίκα μου πέθανε πριν 7 χρόνια. 7 χρόνια. Εγώ ασχολούμαι με τα όργανα συνέχεια στο σπίτι μου. Για να μην παίζω, το σαντούρι τουλάχιστον είναι ξαπλωμένο. Στο τραπέζι του, κάθε φορά που είμαι στο σπίτι, θα το πιάσω απ' έξω λίγο περαστικά, έτσι. Κάνα δύο-τρία τραγούδια, άμα ακούσω κανένα πολλές φορές το θάρι που έχει συγκροτήματα και τέτοια, πάω να μπορούσα να το συνοδέψω. Ποια είναι τα, από τα παλιά χρόνια με τα τωρινά, η μουσική όπου έπαιζες τότε με την τώρα. Εντάξει, η σημερινή εποχή, έχει άλλες απαιτήσεις. Τα παιδιά δεν ασχοληθήκανε πολύ με την παράδοση, ας πούμε. Τώρα, τελευταία 5-6 χρόνια, 10, αρχίζουν και παλιά τα παιδιά, λόγω των ασχολιών, λόγω της δουλειές που είχαμε με τα κυπευτικά, με τις ντομάτες, με τα παιδιά, δεν ασχολούνται πολύ. Και εμένα η ανάγκη με έκανε πολύ, επειδή έπαιζε ο πατέρας μου βιολί, ήταν θέμα διαβίωσης. Ήταν του πατέρα μου, η μάνα μου, συγχωρεμένη, δεν θέλει να μάθω πράγμα. Λέει τι θα περάσει εγώ, τη ζωή που θα περάσει, που περνώ εγώ τώρα με ένα ξενυχτά κάθε τόσο κάθε βράδυ και να νοιάζομαι πού είναι ο πατέρας σας, δεν ήρθε ακόμα, που σε πάει τίποτα. Αλλά γύρωσε, επέμενε να με μάθει. Κύριε Πόγια, στα παλιά χρόνια η απόσταση το να βρεθείτε στην Κέφαλο, μια απόσταση πολύ μεγάλη, πώς πηγαίνατε μέχρι εκεί? Γιατί μέσα δεν υπήρχε τότε, δεν υπήρχαν τα αυτοκίνητα ούτε τα μηχανάκια. Στην Κέφαλο, εγώ πρωτόπαιξα μετά το 1962. Με τα μηχανάκια, πήραμε μηχανάκια τότε και πήγαινε ορκόμαστε. Φαντάζομαι τώρα και ήμουν και οικοδόμος, δεν ήταν η δουλειά μου μόνο τα όργανα, ήμουν και οικοδόμος. Άρα τη νύχτα έπαιζες όργανο. Και το πρωί 7 η ώρα πρέπει να είσαι στη δουλειά. Ναι, αλλά τότε στα πανηγύρια κρατούσαν και μέχρι πρωία. Κρατούσαν μέχρι το πρωί. Άρα πηγαίναμε κατευθείαν για δουλειά. Κατευθείαν. Γιατί όμως τώρα δεν το βλέπουμε αυτό, το να ξημερωνόμαστε? Έχει γεμίσει η κοινωνία και η ατμόσφαιρα μουσικές. Αλλά τότε τότε δεν ξημέρωνε η Κυριακή, όπως σήμερα ας πούμε, και να μην μετά την εκκλησία.